Λοιπόν, το τζάμπολ στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Καψίδα Lizards με Αρχιάλος Legends. Έχουν πάρει ήδη θέση. Δύο ομάδες οι οποίες είναι άκρως μπασκετικές και θέλουν σήμερα την νίκη. Στο μπασκετάκι Cup. Μικρή αναμονή για να διευθετικούν κάποια στατιστικά και τεχνικά ζητήματα. Οι ρεφ είναι ήδη έτοιμοι να δώσουν το OK και Πρωτογερόπουλος με το νούμερο 44. Αρβανίτης, τι του συνδέει το μπάσκετ και επαγγελματικές συνεργασίες. Όσοι ξέρουν, οι πάδιες της Καψίδα, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν, καλή άμυνα από τους Αρχιάλους Λέτζεντς, θα δούμε ένα καλό μάτς. Δεν προλαβαίνουν, όμως κάνουν λάθος. Εδώ. Φυσικά με coach η Καψίδα είναι ο Αρβανιτίδης Σωτήρης, 8 παίκτες. Θα δούμε ένα δυνατό μάτς, δύο καλύτερες ομάδες, ωραία κίνηση, κακό σούτ όμως. Rebound, τελειώνει ο χρόνος, 8 δεύτερα. Ο ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος, δεν υπάρχει καλά θέμα για τις δύο ομάδες. Να βλέπω φυσικά και τον Χάρη Μαρκόπουλο, παίκτης ο οποίος στη δική του ιστορία. Γρήγορος ρυθμός, έχει τρέξει σχεδόν ένα λεπτό. Έρμπολ από τον Μανούσο Χατζηλή, ο οποίος μας μίλησε. Μπάλα για τον Άρη Μαρκόπουλο με τον νούμερο 27, τους Legends Αχίαλος. Το νούμερο 27 με το νούμερο 6 από τους Αχίαλος Legends. Ο Μιχέλης, αλλά James Worthy για τους παλιούς. Χωρίς σκορ ακόμα, οι δύο ομάδες μπορεί να τρέχουν πάνω κάτω, αλλά δεν έχουν σκορ. Μάλιστα μίλησαν ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Και σαφώς θα δούμε ένα πολύ δυνατό μάτς. Αρβανίτης θέλει να ποστάρει τον Πρωτογερόπουλο. Ψάχνει κάποια πάτσα, τελειώνει ο χρόνος. Με το αριστερό, άστοχο σουτ, πάνω τον Πρωτογερόπουλο. Τρέχουν οι Legends, αν και άλλους Legends, με τα πορτοκαλί μπλε, με τα πράσινα και λίγο πιο σε διαφορετική απόσταση Μαρκόπουλος από το σπίτι του. Το χάνει, rebound για τους Legends, γιατί και οι δύο ομάδες ακόμα, και οι Legends και οι Καψίδα δεν έχουν σκοράρει. Καλή κυκλοφορία, τα Γατζηλής παίρνει το foul. Το νούμερο 30, ο Καραγκιαούρης ήταν αυτός που παραδέχτηκε την παράβαση. 7-49, ο Μάνος Αγατζηλής με το νούμερο 7. Θα το δούμε να παίρνει πολλές προσπάθειες. Γράφει το πρώτο πόντο της αναμέτρησης. Το 2-0 για τους Καψίδα που είναι τυπικά φιλοξενούμενοι. Πολλές πάσες με το νούμερο 6. Ήθελε να απειλήσει αλλά δεν πήρε τελικά την προσπάθεια. Εδώ διεκδίκησε φάουλ από τον Λάζαρο Λυπηρίδη στην προσπάθεια του Μιχέλη να πάρει το rebound. Είναι μεγάλη μάχη. Τελειώνει ο χρόνος για τους Legends. Ήρθε δύο πόνα από τον Γερόπουλο, ο οποίος θα πετύχει το πρώτο καλάθι της ομάδας του. Νέο φάουλ το οποίο κερδίζει η ομάδα των Καψίδα. Βολές για τον Μάνο.
Φώτη Αρβανίτη, ο οποίος θα στοχίσει την πρώτη βολή, θα δώσει το βάδισμα ενός πόντου στην ομάδα του. Θέλει να τρέξει, 2-3 το σκορ, θέλουν να τρέξουν οι άλλοι λέτες, θα πάρουν την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Αρβανίτη. Φυσικά υπάρχουν και τα σχετικά βροξίματα από τους παπάγκους, τα ψυχολογικά, τα πουταρίσματα. Ωραία κίνηση, ωραίο πάτημα, αλλά άστοχος με το νούμερο... ο Βασίλης Κουκούλης, ο οποίος όμως θα έχει να δω να κάνει νέο σου, νέα προσπάθεια, αλλά είναι για τους αρχαίους Legends. 14 δεύτερα στη διάθεσή του, ο Βανίλης θα πάρει την μπάλα, το μαρκάριο από τον Γερόπουλος. Ωραία συνεργασία, χουπ και καλάθι. Το μισό καλάθι βέβαια ανοίξει στο Λάζαρο Λουπηρίδη, ο οποίος θα είδε καλή περίπτωση. Ο Κοντογερόπουλος δέχεται ένα χτύπημα, αλλαγή αναγκαστική. Το νούμερο 5. Θα την κατασταθεί. Του τριών πόντων. Καλάθι. 5-5. Έξι και 9 για τη λήξη. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Βασίλη Καρακίτσιο. Ωραίο κόψιμο και καλάθι εδώ από τον παίκτη με το νούμερο 6, τον Μιχέλη. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ. Νέο καλάθι. Σκορ είναι 7-10. Πάνω κάτω η μπάλα, 2-1 τα φάουλ. Το νούμερο 3 ο Κουκούλης ψάχνει κάποιον ξεμαρκάριστο. Ο Βανίτης θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του. Τελειώνει ο χρόνος. Ο Κουκούλης θα πρέπει να βιαστεί, δίνει στον Αρβανίτη, ο οποίος θα πάρει και το rebound. Εδώ κράτησε το κενό. Άλλη μία προσπάθεια για τον Ζαχαζηλή, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο πολύ μακριά, αρούχο rebound. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα έχει κάποιο διάδρομο, πολύ ωραία πάση το Μιχέλη. Θα πάρει το foul, δεν υπήρχε λόγο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να το σταματήσει, κόψε πάρα πολύ ωραία. Ο Αρούχ τον είδε και θα έχει δύο βολές. Με το ιδιαίτερο στυλ, με το νούμερο 6. Τα χαρακτηριστικά γυαλιά. Ο βρουτολάθαρε ο James Worthy. Εύστοχος στην πρώτη βολή. 8-10. Δύο ομάδες δεν έχουν ξεφύγει. 9-10. Σε απόσταση βολής, αλλαγές. Για τις δύο ομάδες. Καραγκέρης τι προφοράει. Ποιος? Πώς θα... 11. Καραβέρης Χάρης. Λοιπόν, υπάρχει και μια συνεννόηση με την γραμματεία από τη στιγμή που ο παίκτης δεν φοράει. Με τα πράσινα χωρίς νούμερο είναι ο Καραβέρης Χάρης, το νούμερο 11 θεωρητικά. Και επειδή υπάρχει καταγραφή στοιχείων, καταστατιστικών, θα πρέπει όλες οι ομάδες να έχουν πανέλες και νούμερα παράβαση κανόνα. Εδώ υπάρχει παράβαση από τους διαιτητές, νομίζω ότι έχουν δέσει φάουλ. Πρέπει να είναι διάκριτα τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας πανέλας για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε σωστά τη μετάδοση. Δεν μπορούμε να γίνομαστε μάτις, ποιος είναι ποιος. Αυτό το λέω από δική μου εμπειρία, οπότε
μπορείτε να το λάβετε και σαν προτροπή για αποκατάσταση κάποιων στοιχείων τα οποία είναι νωρίς ακόμα. Χάρης Μαρκόπουλος με την μπάλα, μια 10. Χάρης τσίπρο πόντο, έστωχο. Τους και άλλους legend. Εδώ δύο χαμένες βοχάδιες από τον Γιάννη Λίγκο. Στη συνέχεια υπάρχουν βήματα. Πολύ γρήγορο μάτ. Για 21, σου τριών πόντων, άστοχο, στο νούμερο 22, το Λαζάρο Λιπηρίδη, baseball πάσα για το νούμερο 20. Καυτίδα θέλουν να απαντήσουν εδώ, προσποιούνται ωραία. Αλλά έχει γυρίσει η ομάδα των Αρχαίων Λέτζεν. Στους δύο πόντων με το νούμερο 55 και έστοχος. Ο παίκτης με το νούμερο 55, ο Καρακίτσιος. Δεν μετράνε το καλάθι διευθύνσης, υπάρχει φάουλ. Ας Μαρκόπουλος θα είναι πολύ ωραία το Μιχέλη, ακροβολισμένος, ο οποίος όμως θα εφαρθεί, θα εφαρθεί. Οι καθίτα θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Είπαμε με το νούμερο 11 που δεν φοράει ο Καναβέτης, χάρη στο ψηλό τα πράσινα. Νέος ο δύο πόντων και έφτωχο ξανά από τον Βασίλη Καρακίτση, ο οποίος δίνει με το αριστερό του στυλ ανάσα στην ομάδα του. 3-3 τα φάουλ. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς, πάνω κάτω η μπάλα, ξεφκάνει αν και άλλος Legend, αλλά μείωσαν η καυτίδα. Εδώ ξανά ο Μιχέλης θα πάρει και θα το ζυγίσει. Ήταν αλλαγή, κουράστηκε. Έχει βάλει αρκετούς πόντους πολύτιμους. Καλή άμυνα από τον Αρού. Θα πάρει την μπάλα όμως ο Λίγκο. Δεν θα κάνει όμως το goal foul. Ένα και 21, 17-14. Ο Λίγκος έχει δύο βολές, θα ευστοχίσει. Πολύ ικανός γκάρ, θα φανεί και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έβαλε τη μία από δύο βολές, 1 και 17. Και το νούμερο εδώ και Χαναντής Αλφα πέρασε. Νούμερο 88, 4-3 τα φάουλ.
Ακόμα ένα λεπτό για τη λήξη της περίοδου. Καλή συνεργασία των ψηλών, τον Καπτίδα. Παίρνει το ριμπάουντ ξανά ο Καραμβέρης, αλλά βγάζει την μπάλα. Αρούχ θέλει να βρει συνδυασμό. Φάουλ. Κινδυνευμένο για να ανακόψει τον εφηβιασμό. Είναι το πέμπτο. Ακόμα 47 δευτερόλεπτα. Το νούμερο 85 ο Αρούχ από τους Αντιάλου Λέτζετ, οι οποίοι έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Ο Γελόπουλος δίνει τον πόντο, θα το βάλει. 20-15. Ακόμα μια γεμάτη επίθεση για τους Καπτίδες, όμως θα κλέψει την μπάλα. Και άλλος λέτζετ και δεν για να ξαναχάσουν. 24 η μπάλα για τον Λάζαρο Λυπηρίδη, ο οποίος ζητάει να πάει σε μια οργανωμένη απέκτηση ο πάνω του. Ψάχνει κάποιο διάδρομο, ωραία κίνηση, θα πάρει το φάουλ στα 6,1. Βαγγέλη! Δημήτρη. Στο συν 5 ξανά οι Legend Achilles θα μειώσουν η Καπτίδα σε 20-16, νωρίτερα έφτασαν σε απόσταση βολής. Θα έχουν 6,1 δεύτερα οι Achilles Legend για να επιτεθούν. Θα δούμε και τη δεύτερη βολή. Άστοχη. Θα δούμε αν μπορούν οι Legend να κάνουν κάποια επίθεση. Σου τριών πόντων. 23-16 με το καλύτερο δυνατό τρόπο λύγει το πρώτο δεκάλεπτο, σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Οι Achilles Legends με πολλά τρίποντα έχουν προηγηθεί με 23-16, αλλά σίγουρα οι Καμπτίδα θα αντιδράσουν. Πολλές και οι ιδρυτικίες από τον coach Σωτήρη Αρβανιτίδη, με 8 παίκτες ουσιαστικά. Πιο γεμάτο είσαι στο rotation, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Το 3-16. Θα βλέπετε εδώ πέρα σωστή κόδειξη, βήματα από τον Γιωχανατζή Άλκα. Ευκαιρία για τους Καπτίδα. Βίσκας ήταν αυτός που πέτυχε ένα πολύ ωραίο καλάθι, buzzer beater. Στο τέλος. Καλάθι για τον Καραμβέρη. 23-18, σου τριών πόντων, απαντάει ο Αρούχ. Δεν το σκέφτεται και πολύ. Παίκτης που έπαιζε χρόνια στις εθνικές κατηγορίες, από στο μπάτι δεν ξέρω. Απάντησε άμεσα στην μείωση της χώρα της Καρτσίδα και το σκόρ 26-18. Λίγκο, σούτινο πόντων. Θα πάρει και το rebound. Πολύ καλός παίχτης με διεισδύσεις. Το επιβεβαιώνει εδώ με ένα δεξί lay-up. Θα πάρει μπρος, δύσκολα θα μαθιέται. 26-20. Θα αναζήσουμε το μέρο 88. Ψάχνει κάποιον ακροβολισμένο. Πάρα στον Πρωτογερόπουλο, ο οποίος είχε ένα χτύπημα, αλλά ξαναμπήκε. Βίσκας, πολύ ωραία συνεργασία. Από μηχανίστρος ο Βίσκας, ο οποίος θα πάρει φάουλ, ήταν μπροστά οι διαιτητές. Ο λίγος θεωρείται δεν έγινε, αλλά νομίζω ότι οι ρεφ είχαν καλή οπτική γωνία. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια για βολή. Έχει περάσει και ο Μαυρίδης με το νούμερο 28. Αυτό στη δεύτερη, μέσα ξανά ο Μικέλης, ο οποίος ζήτησε ανάσα στην πρώτη περίοδο.
Θα την καταδείξει τον πίσκο, ο οποίος και αυτός δείχνει κουρασμένος. Σαφώς δεν υπάρχει λόγος πίεσης. Οι ομάδες πάνω απ' όλα θα πρέπει να προσέχουν. Σε ζώνη ουσιαστικά η Legend. Εδώ όμως θα τους τιμωρήσει ο Λυπηρίδης. Θα μειώσει 27-23. 8 λεπτά και 10 δεύτερα για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, μη τι άλλο. Το φάουλ στην εναλλαγή του σκριν από τον Βασίλη Καρασκίτσιο. Πήρε ανάσα στο Αρβανίτης, επανέρχεται. Passing game, αρούχο σύντρων πόντων. Εδώ ήταν τυχερή η Lizard, δεν ευτόχισε. Εδώ μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο με τον Λίγκο. Δύσκολο φλότερ, άστοχο. Πάλι από τον Πρωτογερόπουλο, δέχτηκε ένα χτύπημα. Όχι ο Πρωτογερόπουλος. Δέχτηκε ένα χτύπημα ο... Σταμάτης Μουρατίδης με το νούμερο 6. Εδώ πολύ ωραία κίνηση από τον Μικέλη, ο οποίος έχασε το άχαστο. Έπαιξε κάτω από την baseline, κινήθηκε. Αλλά το αποτέλεσμα δεν το δικαίωσε. Μπάλα και τον Μουρατίδη, ο οποίος σώζει την μπάλα. Με πολύ ωραία τον Λίγκο, πατάει δυνατά και θα ευστοχίσει. Απόσταση βολής η Καμπίδα Λιζάρτ, η οποία δεν είναι ομάδα που τα παρατάει. Εδώ πολύ ωραία πάσα το Χάρη Μαρκόπουλο στον Δημήτρη με τον Γερόπουλο. 29-25. Ετοιμάζεται ο Μάνος Ζαχατζηλής να πάρει ανάσες. Κάποιος παίκτης, Σταμάτης Μουρατίδης θα σωθεί. Λυπάω το πρώτο Γερόπουλο. Τρέχουν πολλοί legends και εδώ ο Μικέλ. Θα δεχτεί ένα φάουλ από τον Λίγκο, απέτρεψε το καλάθι. Κάποιοι παίκτες δεν αρέουνε. Ο Δημήτρης Πετρογερόπουλος θα δώσει το ρόλο του τη θέση του στον... Καραγκεούρη. Δύο βολές για τον Μιχέλη. Ο οποίος είναι εύστοχος. Έχει δώσει αρκετές λύσεις. 6-52. Τρία φάουλ για τους Καψίδα. Κανένα για τους αρχιάλους Legend. Τι δόθηκε, δόθηκε επανάληψη. Ξανά βολή η δεύτερη για τον Μικέλη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Πολύ ωραίος παίκτης. Κόβει συνέχεια, παίρνει κόπους, παίρνει προσπάθειες. Εδώ κακή συνεργασία, θα κλέψουν οι λίγοι. Θα στοχίσουν όμως. Πάνω κάτω η μπάλα, Αρβανίτη με τον Σαχαλίτη. Εδώ ίσως πήγε το πόδι. Δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. Αρού. Κάτω την μπάλα. Πάω στη συνέχεια. Είναι το πρώτο. Για τους Legends. Του τριών πόντων άστοχο για τους Καπτίδα. Πήγε να σου στο άχαστο ο Βασίλης Κουκούλης. Μπάλα είναι ξανά με τους Legends. 6-12, 31-25. Πάρτης Μαρκόπουλος, θέλει να κατεβάσει την μπάλα, την προστατεύει, πολύ ωραία. Ανοίγει και την άμυνα, Αρούχ ξαναδίνει την μπάλα στο Μαρκόπουλο, θα πάρει το σούτ, έξοχος. Τέχνη δεν ξεχνιέται για να παίκτη. Ο οποίος σίγουρα δεν έχει ξεχάσει.
το μπάζερ που ήξερε. Time out 5:53 για τη λήξη του πρώτη μικρόν σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστροφή στην κανονική ροή. Ζητάνε time out η Καρτσίντα. Για Χανατζής, Ανδρέας Ανδρόνικος και για Χανατζής Βασίλης, οι δύο για Χανατζίδες. Γιατί αν δεν το λες κάτι σωστά, καλύτερα να μην το πεις καθόλου, αλλά άμα κάνεις ένα λάθος, το διορθώνεις δεν είναι κακό. Άλλωστε, πολλές φορές γράφονται οι παίκτες με ελληπή στοιχεία και αν δεν ρωτήσεις, κάτι δεν το διορθώνεις, οπότε μια μετάδοση μπορεί να έχει και κάποια λάθη τα οποία μπορεί να διορθώνονται και σίγουρα δεν είναι εσκεμμένα, που θα πρέπει να το ξέρετε. Όπως μιλάει ένας άνθρωπος με πολλά χιλιόμετρα στα πόδια του και στα χέρια του, σαν δημοσιογράφος σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, μπάλα για τους Καρτσίντα, οι οποίοι θέλουν να απειλήσουν. Κακός σου τόμος. Ο Μιχέλης φεύγει πάντοτε στον ενδιασμό, θέλει να κάνει άνω-κάτω την άμυνα των Καρτσίντα και τα καταφέρνει. Μικρή διακοπή για να... Δέσει τα κορδόνια του, ένας παίκτης των Καρτσίντα, το νούμερο 3, ο Λυπηρίδης Λάζαρος. Ακόμα 5 λεπτά για το ημίχρονο, το συν 10 οι Legends, οι οποίοι έχουν ξεφύγει. Τα Γαλίτης, ο Γατσατζιλής, με συγχωρείτε. Πανίτης, τελειώνει ο χρόνος. Πάει μέχρι μέσα, Καρακίτσιος. Θα σουτάρει, αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει. Καλή άμυνα, ο Μιχέλης ξανά στον εμβιασμό, έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Εδώ όμως υπάρχει μια πτώση. Οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια. Πολύ έντονο μάτς, ζητάει συγγνώμη. Ένα αρρώς παίκτης. Θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, βλέπουμε ήδη. Δεν χαρίζουν κάστανα ούτε μία, ούτε μία. Εδώ πάρα πολύ ωραίο κόλτ, σου κόψουμε αλλά δεν του κάνει το χατήρι του μπάλα. Που αστόξει νωρίτερα. Οι Legends ξανά θέλουν να κάνουν διάσταση στην άμυνα του Καρτσίντα. Εδώ ωραία κίνηση από τον Καραγκιαούρη, αλλά θεωρώ ότι ίσως είναι προηγητική δύναμη. Δεν έδωσα κάτι διαιτητές, οπότε θεωρείται ότι είναι νόμερο και η άποψη είναι καλύτερη. Δεν είναι αυτή που θα κρίνει κάτι. 37-25 στο συν 12, φάουλ από τον Μπίσκα, ο οποίος θα παραδέχεται με το σώμα, θα έρθει στην κίνηση. Το ρεπ. Ωραίο τρίποντο, αλλά άστοχος. Μαρκόπουλος Μιχέλης, μέχρι μέσα. Το μπάσκετ είναι πολύ απλό. Με μία πάσα μπορεί να βγάλει τον άλλον να κατάχασε με το καλάθι, αρκεί να έχει και αυτός διασχίσει όλο το γήπεδο. 39-25, στο σύν 14 έχουν κολλήσει Καρτσίντα. Είχα μειώσει και στο δίποντο, σε ζώνη. Ροζάκα με το νούμερο 7, πολύ ωραία, ακροβολισμένος. Με το νούμερο 22 Λυπηρίδης, αλλά είναι άσος. Ξανά στον εφηδιασμό ο Μιχέλης. Φεύγουν πολύ εύκολα στον εφηδιασμό. Οι Legends εδώ το πανηγυρίζει. Θα πρέπει να έχουν πιο γρήγορες επιστροφές οι παίκτες των Καρτσίντα Λίζερς, αλλά μέχρι στιγμής γίνεται το αντίθετο. Ολοκληρώνει το τρίποντο, το έμεσο, ο παίκτης το νούμερο 6. Και το γυαλί αλλά James Worthy. Εδώ μια σκόπη, έχουμε το νούμερο 5, δέχεται ένα χτύπημα. Πάει κοντά του Αρβανίτη να δει αν έχει κάτι, ωραία στιγμή. Θέλει προσοχή. Χρειάζεται άλλωστε, το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα χαρά, τώρα αν υπάρχουν και κάποια πιο έντονα μαρκαρίσματα, έτσι είναι και η νίκη είναι μέσα στο πρόγραμμα και κανείς δεν θα παραδοθεί ανεφόρεν. Η νίκη πάντοτε είναι το επιστέγασμα για παίκτες οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, για ομάδες που θέλουν να έχουν καλές πορείες. Εδώ πολύ ωραίο τρίποντο
από τον Λάζαρο Λιπερίδη, ο οποίος διηγίζει πολλές φορές τις επιλογές του. Μειώνει τράπο ώρα, Μικέλ Σκανά μέχρι μέσα. Σκανά καλάθι, θεωρώ ότι είναι από τους βασικούς υποψήφιους κατά τα πραγμένα του MVP, MVP Novitek. Θα υπάρξει σχετική δήλωση στο τέλος του αγώνα, όπως και υπάρχουν δηλώσεις πριν από το match post-game δηλώσεις. Ωραία κίνηση εδώ από τον Καρακίτσιο, ο οποίος έχει δώσει αρκετές λύσεις στην ομάδα του, αλλά αυτή υπολείπεται 14 πόντων. Οι Αγγιαλουδές, οι οποίοι έχουν πει πολύ δυνατά. Εδώ επιμένω Νικάκη, Καραγκιαούρης με το περίεργο μένα, αλλά αποτελεσματικό του στυλάκι κάνει το σκορ 46-30. 2-4 τα φάουλ, 2-13 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ωραίο passing game εδώ από τους Καρτζίδα, πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 46-32. Οι Καρτζίδα θέλουν να σκοράρουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Πάνω κάτω το μάτς, σιγά σιγά θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο. Ακόμα 1-30. Εδώ πολλά rebound, αλλά δεν έχουμε σκορ. Βήματα. Λοιπόν, σε λίγο θα φτάσουμε στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πέρασε και ο Βασίλης για Χαναζής, το νούμερο 99. Ωραία σταυρωτή, Λιπηρίδης στο Καρακίτσιο, πολύ ωραία κίνηση. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ από τις δύο ομάδες. Για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Αρβανίτσι και έκλεψε. Λιπηρίδης θέλει να τρέξει. Θα πάρει το τρίποντο. Άστοχο. Αρκόπτω στο rebound. Προστατεύει την μπάλα. Δεν ζητάει πολλά ο κόουτς. Καρτίδα, όχι φάουλ. Μαγική πάσα εδώ του Μαρκόπουλου. Το Φίσκα. Κοιμήθηκε όλη η άμυνα του Καρτίδα. Δεκαπέντε δεύτερα για τους Καρτζίδα, 48-33, λιγός, ωραίος παίκτης βλέπει, πολύ ωραία τον Καρακίτσιο ο οποίος προσποιείται και θα στοχίσει. Μπάλα για τους Καρτζίδα, οι οποίοι έχουν 7 δεύτερα, ο Ζάγκα με το νούμερο 7 θα σπάσει πολύ ωραία την μπάλα στο Λιπηρίδη, άστοχο έχουν τον Κερόπουλο, τελειώνει η πρώτη μεριά του αγώνα, 48-33 το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια ενός πολύ ανταγωνιστικού παιχνιδιού. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Είδαμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Και πλέον το 48-33 δίνει σαφές προβάδισμα στους Hall of Legends. Τελευταίες οδηγίες.
κάναμε και λίγο χαβαλέ στο ημίχρονο, πήραν και ανάσες. Εδώ βλέπουμε τον Θανάση Κασαπίδη να δείχνει κάποια πράγματα στο ζωή Βουλαλά. Ασυγκράτη το δίδυμο. Λοιπόν, ξεκίνησε το μάτς σε ζώνη Καψίδα. Σε πρώτη φάση ο Αρβανίτης πάει να κλέψει την μπάλα, αλλά την μπάλα ξανά για τους Legends, οι οποίοι ενισχυμένοι και με τον Βασίλειο Χανατζή, ο οποίος άργησε λίγο να έρθει. Σε φεύγουν ξανά με 18, Βασίλη για Χανατζή, διορθώνω. Αρβανίτης ωραία προσπίση, αλλά ο Χάρης Μαρκόπουλος θα παίξει πολύ ωραία overplay και θα φύγουν σαν ευνηδιασμό. Με το νούμερο 33 θα σκοράρει ο Βενιζέλος Γεωργίου. Ο Αρβανίτης θα χάσει το σούτ, αλλά η μπάλα είναι νομίζω εκ νέου. Νομίζω ότι είναι σωστή υπόδειξη. Είναι σωστή υπόδειξη το διρεφερή. Εδώ θα συμφωνήσω με τον αγώνα στο διευθυντών, ήταν ξεκάθαρη παράβαση. Νίκο! 53-33, 9 λεπτά για τρίτη περίοδο, εδώ παρακινημένη πάσα. Δηλαδή την μπάλα ο Αρούχ, τελειώνει ο χρόνος του τριών πόντων, άστοχο, καλά μπλοκάουτ. Μπάλα είναι για τους Legends. Κατέσσερα δευτερά. Το συν 20 σαφώς δίνει προβάδισμα. Ένα νεώνει με πέταγμα της μπάλας. Το νούμερο 33 ο Βενιζέλος Γεωργίου. Ένωσε ο τριών πόντων να τον πεις κάστοχο, ψηλά ο Μουρατίδης. Έχει χρόνο, αλλά εδώ γίνεται κακή συνεννόηση. Ωραία κίνηση από τον Λυπηρίδη. Ήθελε να περάσει την μπάλα, καλή από τους Legends. Αρούχ παίρνει την μπάλα πολύ χαμηλά, βλέπει πολύ ωραία τον Μαρκόπουλο στη γωνία, αλλά είναι άστοχος. Πολλά ριμπάου θα είναι καρτίδα και αυτό τη στοιχίζει. 53-33, πήγε να κρύψει ο Λίγκος. Τα και 50. Με τη λήξη της περίοδου. Πάει ο Μαρκόπουλος με την μπάλα. Βίσκας ξανά στο τριών πόντων, ξανά στο σύν 23. Οι Ανκίαλος Λέζες, οι οποίοι έχουν ξεφύγει, αλλά οι Καυτίδες έχουν δείξει ότι δεν τα παρατούνε. Λίγος ωραία κίνηση, πολύ ωραίο καλάθι, δείγμα της ικανότητας να σκοράρει. Μαρκόπουλος βλέπει ωραία τους συμπαίκτες του, Αρούχα θέλει να απειλήσει. Καλό πάση γκέιμα από τους Ανκίαλους Λέζες. Θέλουν να τρέξουν η Καψίδα, πολύ ωραία κίνηση. Άνοιξε το χώρο ο Αρβανίτης. 6 λεπτά και 58 δεύτερα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Στο μείον 19. Θέλουν να μειώσουν η Καψίδα όσο μπορούν. Εδώ πολύ ωραία άμυνα από τον Καρακίτσιο. Θέλει να τρέξει ο Λυπηρίδης. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά είναι αργή η πάσα του. Και υπάρχουν αλλαγές. Μέσα ο έτερος για Χανατζής. Αδελφική επιδότηση εδώ πέρα για Χανατζής Ανδρώνικος και Ανδρέας, όπως μας είπε, και ο για Χανατζής Βασίλης με 59 και το 88 νούμερο αντίστοιχα. Μιχέλης πήρε κάποιες ανάσες. Το συν 19 είναι απόσταση ασφαλείας για τους Ανκίαλους Legends, ενώ θα ετοιμάσει και τον Χάρη Καραμπέρη. Ο coach Καμπτίδα, 2-3 πόντων από τον Βενιζέλο Γεωργίου, ο οποίος μπήκε φορτσάτο στο δεύτερο ημίχρονο. 59-37, Λυπηρίδης,
Ψάχνει το Λίγκο, ο οποίος θέλει να βγει από τα screen. Τελικά η μπάλα θα πάει στο Μουρατίδη, τελειώνει ο χρόνος, ωραίο passing game. 6 δεύτερα, η Πυρίτης θα ανοίγει πολύ ωραία την άμυνα Λούγκου. Τριοπόδων, τρεις βολές, έφαγε την προσποίηση. Καμία αμφισβήτηση της παράβασης. Τρεις βολές για τον Γιάννη Λίγκο, ο οποίος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Μπαίνει την αλλαγή. Πρώτη βολή εύστοχη. 6 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Εκεί έκανε τη σκόρπη 9-39. Έχασα την μία από τις βολές. Σίγουρα είναι το μείον 20, δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Στους καρτίδα θα πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά στην άμυνα. Εδώ είναι νέα κατοχή για τους Legends. Είχε παρεμβολή με το πόδι αντιπάλου. 14 νέα δεύτερα. Ανδρόνικος Καθαναντής. Το Χάρη Μαρκόπουλο μας έχει προσφέρει μερικές μαγικές πάσες. Άστοχος εδώ ο Αρχιάλος Legends. Και Αρχιάλος Legends όπως έχει πάρει. Θα πούμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο του 10 λεπτού. Ο Βανίτης πήρε σε κακό σημείο την μπάλα, ο Λυπηρίδης έτσι από την κατάσταση. Θέλει να ψάξει κάποια καλή επιλογή εδώ. Αρβανίτης θα πάρει το πιο στη συνέχεια. Οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια, ωραίο σημειότυπο. Ο Λίγκος με ένα φλότερ θα μειώσει ακόμα περισσότερο, 59-41. Εντάξει, δεν λείπουν και τα σκηνικά χαβαλέ ανάμεσα στους παίκτες. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, όλοι είναι φίλοι. Το πρώτο καιρό που πάει λίγο. Όχι, δεν είναι το καιρό. Μουρατίδης πάει λίγο να κλέψει. Νέο τρίποντο για τον Γεωργίου. Όχι, αυτή τη φορά Μουρατίδης πολύ ψηλά. Παλιά του τεχνικό σκηνό. Μανούλα θα ριπάω. Λυπηρίδης. Σταματάει το αριθμό. Ζητάει αλλαγή ο Αρβανίτης. Ο Λίγκος ζητάει κάποιο pick and roll. Πολύ ωραία πάση στον Καραβέρο, ο οποίος δεν θα διστάσει. 4,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Το σκηνικό δεν αλλάζει, το συν 18 και Legends, αλλαγές για τους... αλλαγές για τους... Καπτσίντα. Γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλο rotation, έχουν 8 παίκτες όλους και όλους, οπότε ο coach... Αρβανιτής Σωτήρης λογικά μοιράζει το χρόνο και τους δίνει δύο οδηγίες. Φάουλ από το Ζαγατζηλί. Είναι το δεύτερο, 59-41. Σαφώς οι Legends έχουν μεγαλύτερο ρόστερ και θα έλεγα και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωραία κόψουμε εδώ από τον Μικέλη, κλέβει ο Λίγκος. Θα κάνει το... Πάσα μέχρι μέσα, άργησε να δώσει πάσα, παρενέβη ο Μικέλης. Έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει καθαρίσει πώς τη νίκη για τους Αρχιάλους Legends, αλλά σίγουρα έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκλησης ή νίκης. Επειδή μιλάμε για κύπελο, αλλά έχει σημασία και το φορμάτ. 3 δευτερόλεπτα από τον Μουρατίδη. Ο Γεωργίου μπήκε, έκανε τη δουλειά και βγήκε. Πολύ καλή παρουσία. Μαρκόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Ζώνη, 2-3 η Καπτίδα. Τρίτο πόνο στον Γιαχαναζή, αλλά είναι απόρρια μια
πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Τον Ανδρέα Ανδρώνικο τον Διαχανατζού, όπως μας είπε. Είναι και ο Βασίλης Διαχανατζού. 2-25, λίγος θέλει να κάνει τα δικά του, αλλά και κατεύθυνση παίζει το σκρίν από τον Τζαγκά. Ωραία κίνηση. Εδώ έτσι να έγιναν και βήματα, είναι στην υπήρχε φάουλ. Υπήρχε φοβία του τραυματισμού. Και Αγγλίκος, ο οποίος πρέπει... Άγι! Ακόμα 3 λεπτά. Κόπουλος μακρινό τρίποντο. Εδώ μια άταλη πτώση του Καραβέρη, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο που ενδιαφέρει είναι το φάουλ, γιατί υπάρχει πάντοτε η περίπτωση υπάρχει περίπτωση τραυματισμού επί σε άτσαλα. Γιατί είναι πολλές αυτό. Άστοχο στην πρώτη βολή. Θα πάρει το τρίποδο του 45 μοίρες. Είναι άστοχος Μαρκόπουλος. Baseball πάσα. Διατηρήθηκε την κατοχή για Χανατζής. Προστάτευσε την Παλάρου. Πήγε να βγάλει εκεί μια μαγική πάση του Πρωτογερόπουλο, αλλά παρενέβη αντίπαλος. Λυπηρηδής. Ο Ζάκα θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κακός, καλός, κακό τελειώμα. Δίνεται παράβαση από τους ρεφ, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν την, τις ισορροπίες. Εδώ κρατάει την μπάλα ο Κουκούλης. Και θα εστοχίσουν οι Καψίδα. 62-43. 1-43 για τη λήξη του τρίτου περίοδου. Πάω πάνω στο Μιχέλη, ο οποίος δέχτηκε εδώ ένα. Θέλουν να τρέξουν 1-18. Τελευταίο λεπτό. Άστοχη η Καψίδα. Πολύ ψηλά ο Μουρατίδης. Θα σώσει την μπάλα ο Καραβέρης, αλλά είναι άστοχη η Καψίδα. Και η αστοχία κοστίζει. Εδώ καλή άμυνα από τον Λυπηρίδη. Θα ανακόψει. Αρκετή η πτώση της δημοκρασίας, αρκετός δροσερός καιρός, καλύτερα για όλους. 53,4 δεύτερα. Ένας αυγή.
Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα ο Μικέλ, είναι και υπάρχει θετικό φάουλ. Λογικό, 49,3. 4. Το προβάδισμα των Αντιάλλων Βλέντες συνεχίζεται. Φάουλ για τους Καμτζίδα, επιθετικό. Πολλές φορές η εικόνα μιλάει από μόνη της. Παρά τις αντιδράσεις, αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν οι παίκτες. Ακόμα 35 δεύτερα. Legend θέλουν να πάνε με ένα το βάζουν ασφαλείες να το διατηρήσουν. Ναι, ο Παύλος αργά, ο Πούλιος έχει 4. Εντάξει, λογικό είναι, οι παίκτες είναι κάποια θερήματα ότι θέλουν να μην συμφωνούν. Από τότε που δημιουργήθηκε τον μπάσκετ, πάντοτε υπήρχε η δικαιολογία. Αλλά είναι και η διαφορετική θέση του καθενός, δεν μπορεί να αντιληφθεί πολλές φορές ποια είναι η θέση του κορμιού. Όλοι έχουμε πάει, έχουμε παίξει μπάσκετ, όλοι με μια πορτοκαλί μπάλα και που γεννηθήκαμε, αλλά από πολύ μικρή ηλικία κυνηγούσαμε τα διχτάκια για τα δυσάρκες βαθιές, όπως εδώ είναι τουλάχιστον η γενιά των άλλων 40 σίγουρα. 20άριδες και 25άριδες που είναι εποχής έχουν περισσότερα κλειστά και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο να μπορεί να παίξει ένα τουρνουά οργανωμένο σαν το μπασκετάκι, οπότε βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα από τα πολλά που θα δούμε σε όλες τις διοργανώσεις. Εδώ θα λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, 64-43, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, εσείς βλέπετε το σκορ, αλλά θα επιστρέψουμε στην κανονική διάρκεια. 64-43, οι Αχίαλος Λέντες, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει ένα προβάδισμα. Από το πρώτο ημίχρονο, αλλά παρόλα αυτά η καυσίδα θα παλέψουμε. Μέχρι τέλους. Να μπορέσουν να είναι κοντά στην όποια διεκδίκηση, αν και 21 πόντι πολύ δύσκολα καλύπτει. Εδώ καλή άμυνα από τον Λυπηρίδη, θα φύγει στον εφηδιασμό ο Κουκούλης. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια και καλάθι. 64-45. Ωραία κυκλοφορία από τον Κερόπουλο, θα χάσει το σουτ. Θα καθαρίσει το rebound ο Καρακίτσιος. Οι Καρτίδα θέλουν να μειώσουν όσο γίνεται. Αρβανίτς πάει μέχρι μέσα. Κακό πέσιμο. Θέλει λίγο προσοχή μερικές φορές, γιατί όλοι είναι οικογενειάρχες, όλοι είναι επαγγελματίες. Δεν θα ήθελε κανείς κάποιο τραυματισμό. Λυπηρίδης το ζυγίζει για το βάλει. Με το χαρακτηριστικό στυλ, ένα πολύ καλό γκάρ θα έλεγα, με αυτά που βλέπω. Στο μείον 16 πρέπει να προσέξουν οι Legends. Καρτίδα δεν τα παρατάνε. Και με τη ζώνη νομίζω έχουν δυσκολέψει τους αντιπάλους τους. Εδώ δυνατό screen, καλάθι από τον Γεωργίου, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και δίνει λύσεις σαν από μηχανής θεός. Λυπηρίζει ξανά. Δεν το προλάβαμε. Έχασαν την επίθεση Καπτσίτα. 8-0-8. Υπήρχε δικογνωμία για το προηγούμενο καλάθι. 67-50. Ο Μιχέλης θα δει να προστατεύει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Ζάκα. Για το Ζάκα, ο οποίος
διαμαρτύρες, εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι. Είναι το πέμπτο. Μπορούσα να προστατευτεί, εντάξει. Μέχρι μέσα ο Λυπηρίδης πήρε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Είχε και ένα χτύπημα ο Γεωργίου που ζητάει συγγνώμη. Ωραία προσπάθεια. Κράτησε και λίγο την ισορροπία του στον αέρα εδώ. Ωραίο παίκτης ο Λάζαρος Λυπηρίδης. Έχει βάλει αρκετά καλάθια, εντυπωσιακά κυρίως τρίποντα. Δύο βολές, 7 και 43 για τη λήξη του τελευταίου δεκαλέπτου σε ένα πολύ ωραίο μάτς. Μειώνουν οι Καμπτσίδα Λίζατς. Μειώνουν στους 15. Για να δούμε. Όσο δεν τα παρατάει μια ομάδα, θα πω, όλα είναι ανοιχτά. Η Γέλη θέλει να ανοίξει. Καθαρά βήματα. Και υπάρχει time out για τους Αρχαίους Legends. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Θέλω να μειώσω ακόμα περισσότερο τον Μπορατίδη, Παλικαρίδης και Καλάθη. Νάφου, η διαφορά πέφτει στις 13. 3-2 τα φάουλ. Αρρώξη 3 πόντων, άστοχο. Rebound από τον Λυπηρίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα τον Καρακίτσιο. Κύριο Καρακίτσιο. Αρβανίτης, πάει την μπάλα, όχι τελικά. Βλέπει τον Καρακίτσιο, ωραία προσποίηση. Δύσκολη και Καλάθη. Στα 7.56 υπάρχει απόφαση για τεχνική ποινή. Ενάντια στους Legend, υπέρ των Καμπτσίδα, οι οποίοι θα έχουν, μια βολή επιπλέον, να κατεβάζουν τη διαφορά στους 10 πόντους. Πράγμα που δεν κάνουν όμως, την τεχνική διέχει ο Μπίσκας. Και εδώ πλέον είναι τα πάντα ανοιχτά. Κατέβασα μια μεγάλη διαφορά η Καμπτσίδα. Είπα και νωρίτερα, δεν θα παρατήσει. Είναι Μαρκόπουλος των 3 πόντων. Είναι άστοχος. Ποιος είναι άστοχη η Legend. Τόσο θα μειώσουν ακόμα περισσότερο Καμπτσίδα, η οποία είναι ψύχρεμη. Παίζουν σωστά την μπάλα. Και για τον λόγο αυτό έχουν κατεβάσει διαφορά. Δεν απανίτη κλείνεται. Δύσκολη προσπάθεια. Νομίζω ότι μόνο του κλείστηκε. Βασίλη Διαχανατή βλέπει τον Μπίσκα εδώ. Άρχισε η μπάλα, μπήκε το καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον Καραγκιαούρη, ο οποίο προσποιήθηκε όμορφα. Έβαλε το κορμί του και έκανε το σκορ 69-56. Χρειαζόταν αυτό το καλάθι. 69-58, ένα ζογκλερικό εδώ το Λυπηρίδη. Δεν υπήρχε φάουλ. Δύο ομάδες μας δίνουν ένα πολύ ωραίο μάτς. Στην τον κόπο να δείτε το παιχνίδι στο YouTube όταν ανέβει. Ωραία κίνηση και πάσα από το Γιαχανατζή, όλα τα λεφτά. Το Γιαχανατζή, Βασίλη επαναλαμβάνω. Δύο παίκτες με Γιαχανατζή, επίδετο. Φάουλ. Είναι το τέταρτο, δεν έχουν να δώσουν άλλο οι Legends. 51-58. 5-36, μέσα ο Λίγκος ο οποίος πήρε ανάσες. Θα πάνε με την καλύτερη δυνατή της πεντάδα η... Καμπτσίδα. Λίγο το άστοχο, αλλά ανανεώνει πολύ έξω ο Αρβανίτης. Δίνει μια σφαλιάρα στην μπάλα. Λίγκος. Νέο ριμπάουντ τον Αρβανίτη, ο οποίος εκεί κάνει πάρτι. Αλλά είναι άστοχος. Τον ιδιασμό. Έχει μέσα ο Μπίσκας. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία. 50-8-73.
93-58. Θα πούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, υπάρχει η κούραση βέβαια. Τότε έχουμε περασμένοι 12 πραγματική ροή του χρόνου. Μαρκόπουλος προστατεύει την μπάλα. Πάω από τον Μουρατίδη. Έβλεπε ότι η ομάδα, η αντίπαλος πήγαινε στον ευνηδιασμό, οπότε πολύ σωστά. Με το τρίτο έχει να δώσει. Αλλαγή για τον Αρβανίτη, ο οποίος παίρνει ανάσες. Άρης Μαρκόπουλος, σας αρχίσει στο τρίποντο, θέλουν να φύγουν οι καρτίδα. Ωραία προσπίση από τον Λίγκο, θα πάρει και το φλότερ. Άστοχος, θα ανανεώσει Καρακίτσιος. Προστάτευσε πολύ ωραία την μπάλα. 4,5 λεπτά ακόμα χωρίς να το σκεφτεί ο Λυπηρίδης. Μαρκόπουλος με την μπάλα. Θα να πάρει την μπάλα από τον παίκτη του, είναι άστοχος. Μουρατίδης θέλει να τρέξει ο Λυπηρίδης, ο οποίος είναι ο βασικός κουματαδόρος. Ωραία πάσα, αλλά βγαίνει πάσα από τα χέρια του Καραβέρη. Κατεβάζει την μπάλα. Βλέπει τον Αρούχο ξεμαρκαριστό. Πάρτε το τρίποντο, δεν είναι άκρος. Μουρατίδης θα καθαρίσει την Μπουγάτα. Του Πυρίδη. Δίνει επιθετικό φάουλ. Ο ένας από τους δύο ρεφ, 93-58, 3,5 λεπτά. Τεχνική ποινή στον Λυπηρίδη για μια μαρτυρία. Θα εκτελέσει τη βολή ο Βασίλης Γιαχανατζής. Κατοχή παραμένει στους ίδιους. Ακόμα 3,5 λεπτά. Εδώ πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα των Καρτίδα και οι Legends επαναφέρουν διαφορά στα γνώριμα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίσουν στους Καρτίδα ότι κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια και παραμένουν διεκδικητές όσο γίνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, ήταν ξεκάθαρο φάουλ. Είναι το τέταρτο φάουλ. Μετά 6.59. Αρούχ με την μπάλα, βλέπω πολύ ωραία την μπάλα την περνάει έξω. Σαφώς οι Legend δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Ο Λυπηρίδης ξανά το βιολί του, ξανά τρίποντο. Δεν διστάζει να πάρει τις προσπάθειες 96-62. Ακόμα 2.40. Οι Αγία Λογλέζες λογικά θα φτάσουν στη νίκη. Ωραία κίνηση εδώ, φάουλ από τον Καρακίτσιο, είναι το πέμπτο. Με βολές, 5-5 τα φάουλ. Αλλαγή! Δημήτρης Πρωτογερόπουλος, το πλάνο μας εδώ πέρα, ετοιμάζεται να πει.
Κάνε zoom. Κάνω zoom. Zoom, zoom, ταρατα zoom κάνω. Λοιπόν, φίλοι πάνω απ' όλα όλοι, παίκτες. Αρούχα στην πρώτη βολή. Εύστοχος. Και standing ovation από τον πάγκο. Θα πρέπει να αναγνωρίζουν τους παίκτες ότι καταθέτουν ψυχή και δίνουν το καλύτερο σε αυτό, άσχετα από την νίκη ή την ήττα. Και είδαμε ένα πολύ καλό match. Και βλέπουμε. Ωραίο passing game. Λυπηρίδη στον Μουρατίδη. Βλέπει ωραία ακροβολισμένο τον Καρακίτσιο. Ο οποίος και αυτός έδωσε πολλές μάχες. Αφανίστηκε νέο rebound. Αλλά η κούραση δεν θα του επιτρέψει να διατηρήσει την κατοχή. 2-17 με κοψίματα, ωραίο μπάσκετ. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες, Καραβέρης, Μουρατίδης. Μπασκετάκι κάπου, άλλο ένα μάτς στο Sonic. Κάθε μέρα δράση, ξεκίνησε χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι σε όλα τα social media, στις μεταδόσεις στο YouTube και τον κάθε τρόπο που αναδεικνύεται αυτό το τουρνουά. Μέσα από το site, μέσα από τις μεταδόσεις, μέσα από τα social media. Ένα πολύ οργανωμένο πρωτάθλημα. Στους δέκτες σας και όχι μόνο. 1.50. 78-64 από το σπίτι του για Χανατζής. Θα το χάσει. Θέλει να τρέξει ο Λυπηρίδης. Θα πάρει από τα 5 μέτρα το σούτ. Είναι άστοχος. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πλέον ότι τα πάντα έχουν κρυφθεί. Με μικρότερο rotation η Καμψίδα έκανα ό,τι μπορούσαμε. Στο το Γερόπουλος, στο Γεωργίου, άστοχος. Εδώ υπήρχε μία δύσκολη προσπάθεια, ξανά. Λυπηρίδης δίνει στο Καραβέρι, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κακό τελείωμα. Νομίζω είναι πάλι για τους Καμπίδα, αλλαγές. Με χειροκρότημα. Και σε Μαρκόπουλο και σε Λυπηρίδη, οι οποίοι μας έδωσαν ωραίες στιγμές με τις εμπνεύσεις τους. 1-12 για τη λήξη της αναμέτρησης. Μακρινό σούτ από τον Καραβέρι, ίσα ίσα το μέσο τον επιθετικό ριμπάου του Αρβανίτης, θα το χάσει αυτή τη φορά και εδώ τώρα έκανε ένα ζογλερικό και ένα ωραίο μπλοζόν ο Ανδρέας Γιαχανατζής, αποθεώνεται από τον πάγκο, αλλά η ουσία μετράει και το καλάθι μπήκε. Δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος. 53 δεύτερα. 80-64, Μουρατίδης. Θα παίρνει το φάουλ. Ωραίο παιχνίδι. Οι Αγχίαλος Legends σίγουρα πήγαν πιο δυνατά. Η Καψίδα το πάλεψαν, αλλά ο πίνακας του σκόρ είναι αυτός πάντα που λέει την αλήθεια. Εδώ ωραίος ένα καλυσμός ανάμεσα σε Αρβανίτη και Μπίσκα. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη και τον Γερόπουλο, φίλοι πάνω απ' όλα όλοι. Εντάξει, αν υπάρχει και καμιά ένταση, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, σαν το 40-35, είναι άλλη γενιά η πασχετική. Και σίγουρα κάθε γενιά με τα δικά της χαρακτηριστικά. Ακόμα το κερασάκι στην τούρτα ο Γιαχανατζής Ανδρέας, Γάι Ανδρώνικος. 83-65 θα πάρουν την νίκη στο μπασκετάκι Cup οι Legends. Δεν ξέρω αν θα γίνει επίθεση. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες θα αφήσουν τον χρόνο να κυλήσει. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να τελειώσουμε με τον πίνακα του σκορ, να δούμε και το τελικό σκορ αφού κυλήσει ο χρόνος. 83-65 νίκη για τους Αρχίαλος Λέτζ κόντρα στους Καφίδα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ να έχετε, καλό βράδυ σε όλους.